Και όταν που μιλούσε ο πρόεδρος, κοιτάζω ότι κάτι έπαιζε δηλαδή, μαζί με το ίντερνετ, κάτι. Προσπαθούσα να δείξω το πόρταλ το οποίο δημιουργήσαμε. Το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι πάρα πολλά υποβοηθητικό στο τι κάνουμε σαν σύνδεσμος. Δεν ενημερώνουμε μόνο τα μέλη μας, αλλά ενημερώνουμε και εκείνους που μας αγαπούν πάρα πολλά. Είναι καλό τούτο. Προσέξαμε ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι, παραδείγματος χάρη, στα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, δύο από τα μέτρα τα οποία εισηγούμαστε σαν Πασιμέ συμπεριληφθήκαν αυτούσια. Να έχουμε τόση. Να ταυτοποιούμαστε τόσο πολλά, νομίζω, εκτός και αν επικοινωνούμε σε άλλα επίπεδα. Επομένως, σκευάζουν οι άνθρωποι. Είναι καλό τούτο. Να μας σκευάζουν. Εμείς να μας σκευάζουν θέλουμε. Το άλλο το θέμα όμως που προσέξαμε είναι ότι ξεκινήσαμε να έχουμε μέσω της ιστοσελίδας, επειδή υπάρχουν και αγγλικά άρθρα, μερικά, ξεκινήσαμε να μπαίνουμε στο χάρτη των μικρών επιχειρήσεων ανά την Ευρώπη. Και θα ήθελα να κάνω μια μικρή έτσι, στάση σε όλο το θέμα. Το βασικό μας πρόβλημα στην Κύπρο, κατ' εμένα, είναι ότι δεν συνειδητοποιήσαμε ότι είμαστε μια μικρή επαρχία της Ευρώπης. Και ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι υπεράνω του τοπικού δικαίου. Το πράγμα δεν το συνειδητοποιήσαμε. Ούτε εμείς, αλλά ούτε μας κυβέρνουν. Επομένως, γιατί το λέω το πράγμα τώρα. Το να δημιουργήσουμε σχέσεις μαζί με άλλους ευρωπαϊκούς συνδέσμους μικρών επιχειρήσεων θα αποδειχτεί στην πορεία ότι ίσως είναι η κίνηση η οποία θα μας σώσει γιατί που δάμεσα σωτηρία δεν έχουμε. Ήδη ξεκινήσαμε τις πρώτες επαφές, είμαστε σε διαβουλεύσεις. Και ούτως ή άλλως, για να πιάσουμε σοβαρά ευρωπαϊκά κονδύλια, χρειάζονται τα λεγόμενα synergies. Ένα χρειαστεί να συνεργαστείς και με κάποιους άλλους συνδέσμους που είναι σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αναλόγως με το πρόγραμμα. Τούτο είναι ένα θέμα το οποίο δουλεύουμε ήδη πάνω του, γιατί είναι αποδειχτεί στο μέλλον ότι ήταν σωστή κίνηση. Παράλληλα, μαζί με το Πόρτα δημιουργήσαμε και το Web TV. Το οποίο Web TV, συν τα υπόλοιπα Facebook, YouTube, LinkedIn, για κάποιους πολλά μιλώ κινέζικα τώρα, τα υπόλοιπα social networks τα λεγόμενα. Στα ελληνικά μου έρχεται λέξη, πραγματικά το θυμώ ποτέ μου. Λοιπόν, κοινωνικές δικτύωσεις. Εντάξει, okay. Μαζί με τούτο στις σελίδες κοινωνικές δικτύωσης είναι ο τρόπος για να ερχόμαστε άμεσα, τουλάχιστον στους ανθρώπους που έχουν άμεση σχέση με την τεχνολογία, είμαστε και εμείς άμεσα δίπλα τους. Γιατί είναι σημαντικό να βλέπεις ότι έχεις τούτη τη στιγμή μερικές εκατοντάδες άτομα να σε παρακολουθούν καθημερινά. Γιατί είμαστε ένα επαγγελματικό σύνδεσμο, δεν είμαστε ένα αθλητικό site. Αλλά για τη μάπα, να πούμε, υπάρχει και 50.000 κόσμο. Τώρα είμαστε για σύνδεσμο, έχουμε μια εκατοστή, εντάξει, 300 κάτι. Αλλά πάλι είναι καλό, γιατί βλέπεις ότι στείνεται μια κατάσταση. Λοιπόν, για τους ανθρώπους που δεν έχουν τώρα την άμεση τη σχέση με την τεχνολογία, προχωρούμε στη δημιουργία της εφημερίδας μας. Η οποία εφημερίδα την βλέπουμε τέλος του Σεπτέμβρη να βγαίνει. Στα σίγουρα θέλουμε να βγει μια εφημερίδα η οποία πρώτα απ' όλα να έχει κάτι να πει, αλλά για να βγάλει 24 ή 36 σελίδες που να είναι διαφημίσεις και να μετροφυλά, ο άλλος δεν έχει καμιά σημασία για μένα. Θα περνούν που μέσα από την εφημερίδα οι θέσεις, οι διεκδικήσεις μας και επίσης κάποια πράγματα πώς να ανεβάσουμε το επίπεδο των μελών μας. Γιατί επιμένω πάνω στο θέμα. Πρέπει να ανεβάσουμε και εμείς επίπεδο. Άρα η εφημερίδα μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη, αν όλα πάνε καλά. Το αμέσως επόμενο θέμα που ασχολούμαστε είναι η δημιουργία επαγγελματικού καταλόγου. Είμαι σίγουρος ότι αν δώσω το παράδειγμα τώρα για το εβραϊκό ντολόμπι, όλοι καταλάβετε για τα πράγματα μιλώ. Έτσι. Λοιπόν, οι Εβραίοι πάνε μεταξύ τους πάντα βοηθούνται κλπ. Υπάρχει έναν κράτος, το οποίο αν το δεις στο χάρτη, τόσο νενή. Και υπάρχουν κάτι κράτη τεράστια από δίπλα του, που είναι το Ισραήλ μαζί με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά κανένας δεν μπορεί να τους κάνει τίποτε. Για να απλώς το λόγο ότι έχουν ένα τεράστιο λόμπι στην Αμερική, το οποίο δεν αφήνει να συμβεί οτιδήποτε σε τούτο μικρό το κράτος. Εντάξει, θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά γιατί να με δημιουργήσουμε πρώτα εμείς ήδη ένα λόμπι για τους εαυτούς μας. Αν είμαστε τόσες χιλιάδες επιχειρήσεις, και αν καταφέρουμε να στήσουμε ένα επαγγελματικό κατάλογο και να δημιουργήσουμε ένα λόμπι για να βοηθάω ένα τον άλλο, έθελα να έχουμε παραπάνω δουλειές όλοι μας. Άρα, σε λούν την κατεύθυνση και χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, αλλά και χρησιμοποιώντας και το έντυπο. Παραπάνω λεπτομέρειες έρχονται ούτως ή άλλως τώρα με τις
μέρες επαρχιακές. Γι' αυτό που έλεγα για τον οργανωτικό προηγουμένως, έχει αρκετή δουλειά ο οργανωτικός. Ένα πέμπτο θέμα για τη δημιουργία υπόσταση για τον Πασιμέ είναι η ενέργεια των λεγόμενων networking meetings. Ξεκινώντας πάλι που τη λέμε εσώ. Ξεκινώντας πάντα πάλι που τη λέμε εσώ, διοργανώνουμε τα λεγόμενα networking meetings, τα οποία τι είναι το πράγμα. Να μαζευτούν 20, 30, 40, 50, όσοι να μαζευτούν μέλη καταρχήν του συνδέσμου ή και φίλοι του συνδέσμου, όπου θα έχουν την ευκαιρία κάθε φορά και τρεις εταιρείες για τρία λεπτά να πούν ποιοι είναι, τι κάνουν, τι προσφέρουν και τα σχετικά, και μετά να υπάρχει χρόνος να πιεις έναν ποτό μαζί με τα υπόλοιπα τα άτομα και να ανταλλάξεις κάρτες. Τον το πράγμα αποδεικνύεται, τουλάχιστον δεν ξέρεις που ανακαλύψαμε το θέμα, απλά φέρνουμε το. Αποδεικνύεται ότι βοηθά τόσο πολλά στο να αναπτύξεις τις εργασίες σου, γιατί στο τέλος της ημέρας πρέπει να αναπτύξουν και τις εργασίες μας.